μαθαίνεις πολύ γρήγορα, αγάπη μου. I'm just a kid who's four and each day I grow some more. I like exploring, I'm Caillou. So many things to do, each day is something new. I'll share them with you, I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff, I'm Caillou. Ο Μπόμπυρας μαθαίνει καράτε. Μαμά, μπορούμε να πάμε στο πάρκο? Ίσως λίγο αργότερα, Μπόμπυρα. Πρέπει να πάω την Μπέμπα στο μάθημα κολύμβησης τώρα. Θέλω κι εγώ να πάω για κολύμβηση. Δεν θα έρθει σήμερα ο φίλος σου? Ο Μπόμπυρας είχε ξεχάσει τελείως ότι θα ερχόταν ο φίλος του να παίξουν. Ναι! Θα έρθει ο φίλος μου, θα έρθει ο φίλος μου! Ναι! Φαίνεται πως θα περάσουν πολύ ωραία σήμερα. Το σηκώνω εγώ! Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε. Νόμιζε πως θα ήταν ο φίλος του και θα του έλεγε ότι θα ερχόταν σε λίγο. Ναι! Α, μπαμπά, για σένα είναι! Ευχαριστώ, Μπόμπυρα. Ναι! Α, γεια! Κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω. Στείλε την κόρη σου εδώ όταν ετοιμαστεί. Αντίο. Θα έρθει και η φίλη μου? Βασικά ναι, αλλά όχι για να παίξετε. Η μαμά της κρύωσε, γι' αυτό με ρώτησε αν μπορώ να πάω τη φίλη σου στο μάθημα καράτε αργότερα. Μάθημα καράτε? Αχα, καράτε! Το καράτε του φάνηκε πολύ περίεργο του Μπόμπυρα. Γεια σου! Ο Μπόμπυρας και ο φίλος του ήταν χαρούμενοι που θα περνούσαν μαζί το πρωινό τους. Ανυπομονούσαν να αρχίσουν να παίζουν. Δεν είσαι εσύ ο Μπόμπυρας? Εδώ είμαι, μαμά. Είμαστε αρκούδες σε σπηλιά. Γεια σου. Γιατί φοράς ακόμα τις πιτζάμες σου? Αυτές δεν είναι οι πιτζάμες μου, είναι το γκί. Είναι η φόρμα για το μάθημα του καράτε. Τι ανόητος που είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι έτοιμος. Γιατί δεν δείχνεις τη φόρμα σου στον Μπόμπυρα? Γεια σου, μικρή μου. Ο Μπόμπυρας είναι στο δωμάτιό του. Αλλά πρόσεχε. Δυο αρκούδες βρίσκονται κρυμμένες μέσα στις σπηλιές. Μπόμπυρα, εδώ είσαι. Γεια σου. Γεια. Δεν μπορώ να μείνω πολύ. Ο μπαμπάς σου θα με πάει στο μάθημα του καράτε. Ήθελα να σου δείξω τη φόρμα μου. Φοράς αυτό για το καράτε? Αχα, βλέπεις? Χα, θέλω άνεση για τις κινήσεις μου. Και η φόρμα αυτή είναι πολύ άνετη. Ο μπαμπάς σου νόμισε πως ήταν οι πιτζάμες μου. Ο Μπόμπυρας και ο φίλος του εντυπωσιάστηκαν από την επίδειξη της μικρής. Έλα, ώρα να φύγουμε. Πρέπει να φύγω, αλλά θα γυρίσω μετά και θα σας δείξω κι άλλες κινήσεις αν θέλετε. Γεια σας! Wow. Το μάθημα καράτε τους διασκέδαζε όλους πάρα πολύ. Όπως ο μπαμπάς. Φτιάχνω μια λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνω σήμερα. Τι πράγματα? Εγώ θα πάω για ψώνια με την Μπέμπα. Θέλεις να έρθεις και εσύ, Μπόμπυρα? Όχι, θέλω να μείνω με τον μπαμπά. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ καφέ. Ο καφές είναι πολύ δυνατός για σένα, Μπόμπυρα. Εδώ είναι η δική σου κούπα. Μπορείς να προσποιηθείς ότι είναι καφές. Ευχαριστώ, μαμά. Του Μπόμπυρα του άρεσε να κάνει τα ίδια πράγματα με τον μπαμπά του. Α, κοίτα τι ώρα είναι. Καλύτερα να ξεκινήσω.
Περίμενε, δώσε μου να δω τη λίστα λίγο. Φτιάξε αυτό και αυτό. Α, και να ετοιμάσω το φαγητό. Ορίστε. Τώρα μπορείς να δώσεις τη λίστα στον μπαμπά. Εντάξει. Γεια. Αντίο, γλυκέ μου. Θα γυρίσουμε πίσω γρήγορα. Εντάξει. Όχι, ψιψίνα. Δώσ' το πίσω. Έλα, ψιψίνα. Όλα εντάξει εκεί κάτω. Ο Μπόμπιρας σκέφτηκε ότι το πρόσωπο του μπαμπά του ήταν πολύ αστείο. Βάλε και σε μένα από αυτό. Φέρε το σκαμνάκι σου. Χρησιμοποιήσεις αυτό το πανί για να σκουπιστείς. Κοίτα, κι εγώ ξυρίζομαι. Με αντιγράφεις. Ψιψίνα, όχι. Εσύ κύριε βιαστικέ, πρέπει να καθαρίσεις το πρόσωπό σου. Μα η ψιψίνα πήρε. Μην ανησυχείς, μπορείς να το πάρεις αργότερα. Μα η μαμά του είχε ζητήσει να δώσει τη λίστα στον παπά του. Κοίτα! Αυτό που χρειαζόμαστε. Το βλέπεις αυτό? Νομίζω πως θα χωρέσει μια χαρά εδώ. Θα το κολλήσουμε πίσω. Μπορώ να το κάνω εγώ. Πάτα σιγά. Ο Μπόμπιρας ήταν πολύ περήφανος που βοηθούσε τον παπά του. Γίτσες! Αυτή η καρέκλα είναι βρώμικη. Καλύτερα να την καθαρίσουμε. Καθάρισε και τη μύτη σου, μπαμπά. Νομίζω πως θα είναι μια χαρά εδώ. Ναι, μια χαρά θα φαίνεται εδώ. Καλή δουλειά, Μπόμπιρα. Έφτιαξα την καρέκλα, ψιψίδα. Λέω να κάνω ένα διάλειμμα για να διαβάζω την εφημερίδα μου, εντάξει? Του Μπόμπιρα του άρεσε να κάνει ό,τι και ο μπαμπάς του. Κι εγώ θα κάνω διάλειμμα, μπαμπά. Εντάξει, έτοιμος να πιάσουμε δουλειά? Ναι. Τότε ακολούθησέ με. Σε βλέπω. Τι είναι αυτό? Είναι παξιμάδι. Μπαίνει εδώ. Το παξιμάδι μπαίνει εδώ. Καλή δουλειά, Μπόμπιρα. Θα τα ξεχωρίσουμε στο πι και φι. Ο Μπόμπιρας ήταν περήφανος που βοηθούσε τον μπαμπά του. Γεια σας, γυρίσαμε. Μαμά, εδώ μέσα Μπόμπιρα, είμαστε. Μπόμπιρα. Συγγνώμη, Μπέμπα. Είναι μια δουλειά για τον Μπόμπιρα και εμένα. Βοηθάω τον μπαμπά. Γεια σας. Τι μας φτιάξατε για φαγητό, παξιμάδια και καρφιά? Φαγητό. Ψιψίνα. Μισό λεπτό, Μπόμπιρα. Η Μπέμπα προσπαθεί να κάνει κάτι. Μπαμπά! Η Μπέμπα προσπαθεί να μας βοηθήσει. Μπαμπάκι!
Ευχαριστώ, Μπόμπυρα. Για να δούμε. Φτιάξαμε αυτό και αυτό και... Α, το φαγητό δεν ήταν γραμμένο το πρωί? Όχι, το έγραψα αργότερα. Εντάξει, θα φτιάξουμε φαγητό όλοι μαζί. Δικό μου! Α. Τι ωραία ντομάτα! Μπόμπυρα του άρεσε πολύ να κάνει ό,τι έκανε και ο μπαμπάς του. Μια ωραία ντομάτα για τη μαμά. Μα ήθελε να βοηθήσει και τη μαμά του. Σε ευχαριστώ, Μπόμπυρα. Το σαφάρι του Μπόμπυρα. Αντίο. Μπαμπά, πού είναι οι κάρτες μου? Μπορεί να τις έχει πάρει η Μπέμπα. Να μία. Το λιοντάρι. Ορίστε, να σου φτιάξω το κουτί σου. Ο Μπόμπυρας απογοητεύτηκε. Ήθελε να παίξει με τις κάρτες. Ψάχνεις τις κάρτες σου? Ξέρω πού μπορείς να βρεις τη φάλαινα. Αλήθεια, μαμά? Την είδα στο μπάνιο. Η έρευνα είναι ενδιαφέρουσα. Πού μπορεί να είναι η κάρτα μου? Ναι, τη βρήκα. Κοίτα τι έχω εγώ. Ευχαριστώ, Μπέμπα. Δικό μου. Όχι, Μπέμπα. Όχι, είναι δικό μου. Ο Μπόμπυρας δεν ήθελε να δώσει τις κάρτες στην Μπέμπα. Ήθελε να παίξει μόνος του. Μπόμπυρα! Τι συμβαίνει? Είναι σειρά μου να παίξω με τις κάρτες. Φαίνεται πως λείπουν πολλές κάρτες. Θα τις βρω εγώ. Ίσως μπορεί να σε βοηθήσει και η Μπέμπα στο σαφάρι. Ναι! Τι είναι το σαφάρι? Όταν πηγαίνει σαφάρι, ψάχνεις γύρω σου καλά για να δεις πολλά ζώα. Του Μπόμπυρα του άρεσε η ιδέα. Αποφάσισε να προσποιηθεί ότι οι χαμένες κάρτες ήταν σαν τα ζώα στο σαφάρι. Έλα, Μπέμπα. Πάμε για σαφάρι. Κοίτα, ένα φίδι. Φίδι! Ο Μπόμπυρας και η Μπέμπα κράτησαν ανοιχτά τα μάτια τους. Πού θα εμφανιζόντουσαν μετά τα ζώα? Μπόμπυρα! Μετά αντέγραφαν τις κινήσεις των ζώων που έβρισκαν. Ένας κροκόδιλος! Του Μπόμπυρα του άρεσαν οι κροκόδιλοι γιατί ήταν μεγάλοι και δυνατοί. Το φαγητό είναι έτοιμο, παιδιά! Ο Μπόμπυρας και η Μπέμπα ήθελαν να συνεχίσουν το σαφάρι τους. Έλα, Μπόμπυρα. Μπορείς να παίξεις με αυτό αργότερα. Δεν είμαι ο Μπόμπυρας. Είμαι ένας κροκόδιλος. Αλήθεια. Κρίμα, γιατί ο Μπόμπυρας θα χάσει ένα από τα πιο αγαπημένα του φαγητά. Χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ. Κοίτα, μπαμπά. Εγώ είμαι ο Μπόμπυρας. Ο Μπόμπυρας καουμπόι. Α, ήρεμα, Μπόμπυρα. Μπαμπά. Ξέρεις, ένας φίλος μου μένει σε ένα αγρόκτημα με πολλά άλογα. Θέλεις να τον γνωρίσεις? Είναι καουμπόι? Φυσικά και είναι. Θέλω να πάω. Εντάξει, θα πάμε αύριο το πρωί. Ω, ναι.
Ο Μπόμπυρας ανυπομονούσε πολύ να γνωρίσει έναν αληθινό καουμπόι. Πάω να βρω το φίλο μου. Ορίστε, Μπόμπυρα, πάρε και αυτά τα καρότα μαζί σου. Μπορεί να τα χρειαστείς. Του Μπόμπυρα δεν του άρεσαν τα καρότα. Το μόνο που ήθελε ήταν να συναντήσει τον καουμπόι. Μπόμπυρα, αυτός είναι ο φίλος μου, ο καουμπόι. Γεια! Γεια σου, φιλαράκο. Θέλεις να πάμε μια βόλτα στο κτήμα? Ναι! Ο Μπόμπυρας δεν είχε ξαναδεί έναν αληθινό καουμπόι. Εντυπωσιάστηκε. Ευχαριστώ πολύ, νεαρή μου. Νομίζω πως η Μπέμπα προτιμάει τα λουλούδια. Θα σας αφήσουμε ήσυχους εμείς. Έχεις ξαναδεί Λάσο Μπόμπυρα? Wow! Ο Μπόμπυρας εντυπωσιάστηκε με τα κόλπα που έκανε ο καουμπόι. Σε πιάσα! Ευτυχώς που πιάσαμε το δέντρο πρωτού ξεφύγει. Κοίτα, Μπόμπυρα. Είναι μεγάλο άλογο. Είναι ένα πόνι. Τα άλογα είναι μεγαλύτερα. Θα φέρω ένα από τον στάβλο. Ο Μπόμπυρας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο πιο μεγάλο ήταν ένα άλογο. Πρόσεξε, βρέχει άχυρο. Παπά! Ο ήχος του αλόγου τρόμαξε τον Μπόμπυρα. Μπορεί να μην θέλει να παίζουμε με το φαγητό του. Αλήθεια? Όχι, Μπόμπυρα. Πλάκα κάνω. Δεν πίστευε πόσο μεγάλο ήταν το άλογο. Τρόμαξε λιγάκι. Μπόμπυρα, αυτός είναι το καμάρι μου. Έλα, θα τον γνωρίσουμε μαζί. Γεια σου, αλογάκι. Νομίζω πως του αρέσεις. Τι είναι αυτό? Καρότα. Ξέρεις, το άλογο μου τρελαίνεται για καρότα. Θέλεις να του δώσεις μερικά? Ναι. Εμένα μου αρέσουν τα καρότα. Η πρώτη δουλειά ενός καουμπόι είναι να προσέχει τα άλογά του. Α, τσιμπάει. Γιατί είναι ειδικά φτιαγμένο για άλογα. Α. Καλή δουλειά. Ας δούμε τα παπούτσια του. Ο Μπόμπυρας παραξενεύτηκε όταν άκουσε ότι και τα άλογα φορούσαν παπούτσια. Ναι, τα λένε πέταλα. Έχω πολλά μέσα στο στάβλο. Αν θέλεις, μπορείς να τα κοιτάξεις. Ο Μπόμπυρας αποφάσισε πως προτιμούσε τα δικά του παπούτσια. Το άκουσες αυτό? Ο Μπόμπυρας έκανε ότι ήταν πάνω σε ένα άλογο. Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Αυτό μου δίνει μια ιδέα, φιλαράκο. Θα γυρίσω αμέσως. Με μια έκπληξη. Πάμε να βρούμε τη μαμά και την Μπέμπα για να τους δείξουμε την έκπληξη. Αναρωτιέμαι πού να είναι η Μπέμπα. Εδώ ήταν πριν από ένα λεπτό. Σας κρύφτηκα! Wow!
Σκέφτηκα πως θα ήθελες να πάμε μια βόλτα, Μπόμπυρα. Κρατήσου, Μπόμπυρα. Έλα, Μπέμπα. Όχι, άλογο. Μη φοβάσαι, Μπέμπα. Είναι πολύ καλό άλογο. Ορίστε, αλογάκι. Και πάμε. Ο Μπόμπυρα σκέφτηκε ότι το άλογο ήταν πολύ δυνατό και μπορούσε να τους τραβάει όλους. Θέλεις να οδηγήσεις, Μπόμπυρα? Εντάξει. Ήταν λίγο νευρικός ο Μπόμπυρας, αλλά ήθελε να προσπαθήσει να οδηγήσει κι αυτός. Οδηγάω, μπαμπά. Τώρα είσαι αληθινός καουμπόι. Ελπίζω να πέρασες καλά και να ένα δώρο. Αντίο, φιλαράκο. Αντίο, φιλαράκο. Αντίο, αλογάκι. Αλογάκι, αλογάκι. Τώρα μπορείς να φας μερικά καρότα.